Δημήτρης Αργιώτης, ο coach του Πορταϊκού. Coach, ένα καλό αποτέλεσμα θα έλεγα σήμερα μέσα στα καλύβια, σε μια σκληρή έδρα. Το περίμενε σε ένα Πορταϊκός και ισοφαριστήκατε στο συγκαθυστερήσει του Δευτέρα. Εντάξει, όπως είπατε και εσείς, μια δυνατή έδρα, μια σκληρή έδρα. Δύσκολα ομάδα παίρνει θετικό αποτέλεσμα στην έδρα των καλυβίων. Εμείς με την προσθήκη κάποιων παιδιών στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αλλά και κάποια παιδιά που έρχονται περιστασιακά όποτε μπορούν δεν σας κρύβω ότι δίνουν άλλη ποιότητα στην ομάδα και από την αρχή πιστέψαμε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Ήταν μια άτυχη στιγμή στην τελευταία ακριβώς φάση του παιχνιδιού να ισοφαριστούμε. Αλλά αυτό δεν καλύπτει έτσι και την προσπάθεια των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού. Σίγουρα αυτό μας αφήνει μια πικρία, το ότι σοφαριστήκαμε στο τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Από την άλλη, όπως είπαμε, είναι μια δυνατή έδρα και όποια ομάδα φεύγει με θετικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι ευχαριστημένη. Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε τον Πορταϊκό να παίζει τόσο συντονισμένα, τόσο ξεκάθαρα, ιδίως στην αμυνά του ήταν πολύ προσεγμένος, αλλά και με πολύ καλές αντιπιθέσεις που προβλημάτιζαν τους αντιπάλους. Δουλέψατε για αυτό το παιχνίδι? Θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μπορώ να πω ότι είναι από τις μοναδικές φορές τον τελευταίο χρόνο έτσι που βρισκόμαστε μαζί με τα παιδιά, που δουλέψαμε όπως έπρεπε να δουλέψουμε, υπήρχε συμμετοχή στις προπονήσεις. Δυστυχώς στα άλλα παιχνίδια αναγκαζόμαστε να αλλάζουμε συνεχώς την δεκάδα. Ξέρουμε που μπορούμε να πάμε, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Είπα και στην αρχή ότι όταν βρίσκονται όλα τα παιδιά, όλα τα μέλη του Πορταϊκού, όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται σε κάποιο παιχνίδι, μπορούμε να χτυπήσουμε τον κάθε αντίπαλο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ.